Δυστυχώς ο νομός τελματώνει. Μετά τις ζημιές στα Εσπεροειδή, για δεύτερη χρονιά συνεχόμενη έχουμε παγετό στα πυρηνόκαρπα. Ένας παγετός ο οποίος έρχεται να εξαθλιώσει την κατάσταση στους παραγωγούς. Και δεν είναι μόνο θέμα της ακρίβειας, είναι θέμα ότι δεύτερη χρονιά δεν υπάρχει παραγωγή. Γι' αυτό λοιπόν, μετά από μία μίνι σύσκεψη που είχαμε, αποφασίσαμε να ενημερώσουμε τους παραγωγούς να κάνουν όλοι, εφόσον έγινε η εξαγγελία του παγετού, να κάνουν όλοι δηλώσεις για όλες τις ποικιλίες των πυρηνόκαρπων, μηδενός εξαιρεμένου, και να μην ακούνε τα παπαγαλάκια. Αναφέρομαι για τον παγετό στις 13 και 14 Μαρτίου του 2022, πρόσφατα, τα οποία επηρέασε τα πυρηνόκαρπα. Βερίκοκα, ροδάκινα και όλα τα συναφή. Δεν έχει αφήσει τίποτα. Τα παπαγαλάκια λένε διάφορα, να μην ακούνε τα παπαγαλάκια, να προσέχουν τις δηλώσεις να τις κάνουν σωστά, και το ΕΛΓΑ πιστεύω να κάνει την ανάλογη εκτίμηση και γρήγορα, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ανταπεξέλθουν, γιατί για δεύτερη χρονιά δεν υπάρχει εισόδημα. Και φανταστείτε, και σας το ξανατονίζω πάλι, δεν είναι μόνο θέμα ακρίβειας, διότι τα περισσότερα πυρηνόκαρπα είναι στα ριζώματα, εκεί που το νερό βγαίνει στα 400 μέτρα. Και όταν θα θέλει ο άλλος 100 ευρώ την ώρα, και δεν ξέρω και αν φτάνει με τα σημερινά δεδομένα, για να ποτίσει, δυστυχώς μπορεί να φτάσουμε και στην εγκατάλειψη. Γι' αυτό ας λάβει η κυβέρνηση τα μέτρα της, ας δώσει εντολές να μπορέσει ο παραγωγός να κρατήσει, εφόσον δεν θα έχει εισόδημα για φέτος, να μπορέσει να τα κρατήσει για την επόμενη χρονιά. Επίσης, η κυβέρνηση να προσπαθήσει να ενδώσει, να δώσει βοήθεια όπου χρειάζεται. Και δεν είναι λύση τα κουπόνια, δεν είναι λύση τα επιδόματα. Η λύση είναι να χτυπηθεί η ακρίβεια στη ρίζα της. Μπορεί στα τιμολόγια της ΔΕΗ να μην υπάρχει ΦΠΑ. Μπορεί στα τιμολόγια των καυσίμων να μην υπάρχει ΦΠΑ. Τέτοια είναι ριζικές τομές. Δεν είναι το να με κάνεις εμένα τεμπέλη δίνοντάς μου 200 ευρώ ένα επίδομα, ή να μου δώσεις κουπόνι και να μπω στη σειρά να πάω να πάρω 80 λίτρα καύσιμο. Δεν είναι λύσεις αυτές. Είναι ημίμετρα. Δώστε λύσεις. Δώστε λύσεις. Δεν είναι λύσεις αυτές. Με επιδόματα μας κάνουν ανήμπορους. Μας κάνουν τεμπέλιδες. Δώστε δρόμο στον κόσμο να ανοίξει, να ξαναμπεί πάλι στην παραγωγή. Μόνο με παραγωγή θα σωθεί ο νομός αυτός. Ευχαριστώ πολύ.